φθηνό φαγητό και ποτό, γραφικά σοκάκια και όμορφο τοπίο. Το Σεράγεβο μοιάζει να έχει όσα αναζητά κάθε τουρίστας. Όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν τον αντισυμβατικό αυτό προορισμό, τουρίστες κυρίως από την Ευρώπη αλλά και από τη Μέση Ανατολή. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά έχουμε ήδη ξεπεράσει τον περσινό αριθμό αφίξεων. Οι επισκέψεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 17% και οι διανυκτερεύσεις είναι 22% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Φέτος σχεδόν 630.000 τουρίστες επέλεξαν να επισκεφτούν την πρωτεύουσα της Βοσνίας. Μόλις 20 λεπτά από το Σεράγεβο μπορεί κάποιος να απολαύσει το φθηνότερο χιονοδρομικό κέντρο στην Ευρώπη. Με υποδομές που χρονολογούνται από την εποχή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1984 και παρά τα σημάδια του εμφυλίου, παραμένουν λειτουργικές. Δίπλα τους επενδυτές από τη Μέση Ανατολή χτίζουν πολυτελή ξενοδοχεία και φτιάχνουν νέες πίστες. Πιστεύουμε ότι είναι ένας προορισμός που ξεκινάει τώρα. Προβλέπουμε ότι θα εξελιχθεί με ραγδαίους ρυθμούς. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε καταγράψει σημαντική ανάπτυξη και περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια. Το σκηνικό συμπληρώνει η χριστουγεννιάτικη αγορά στο κέντρο της πόλης. Το Σεράγεβο βρίσκεται στην καρδιά μιας μουσουλμανικής χώρας, όμως αυτή την περίοδο φοράει τα γιορτινά του. Πουθενά άλλου στον κόσμο δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο. Είναι από τα πιο όμορφα μέρη που μπορεί να επισκεφτεί κανείς, κυρίως όταν ο ουρανός είναι τόσο καθαρός. Τα 5 άστερα ξενοδοχεία ξεκινούν από 50 ευρώ.